Για πάμε παρακάτω. Πάμε στο στράτευμα τώρα, Μανώλη, που επικρατεί μεγάλη αναταραχή, που έχει φυσικά και αντίκρισμα στις πολιτικές κόντρες, στις πολιτικές συγκρούσεις. Επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα, καθώς όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας απευθύνεται στον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, προειδοποιεί για πιθανότητα απόπειρας πραξικοπήματος. Λέει ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και λέει στον Υπουργό Άμυνας ή θα συμμαζέψεις τα μυαλά σου ή θα σας συμμαζέψουμε εμείς. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αναφερόμαστε στα επεισόδια στη σχολή πεζικού. Υπάρχουν ισχυρισμοί και από τον αντιπολιτευόμενο τύπο. Εδώ, κοιτάξτε, πάλι τακτική των γκιουλενιστών, παρόμοια όπως οι πραξικοπηματίες. Υπάρχουν ζητήματα που προσπαθούν να εμποδίσουν, λέει, ανθρώπους τους κεμαλιστές εντός του στρατεύματος. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα εκεί. Εδώ η Ενίσα Φακ πάει στο άλλο άκρο, είναι η φιλοκυβερνητική, η φιλοϊσλαμική εφημερίδα, και του λέει να σιωπεί, εσύ να μην μιλάς, του λέει. Εσύ είσαι ο γκιουλενιστής. Δηλαδή, στην Τουρκία υπάρχει μια τρομερή διχόνοια στο ζήτημα αυτό για το στράτευμα. Για το στράτευμα. Και λοιπόν, εδώ η Σοζού λέει: όσοι δεν ήθελαν να φορέσουν τη φωτογραφία του Κεμάλ, ήταν αυτοί που είχαν κάνει την απόπειρα πραξικοπήματος. Α, μάλιστα. Το βαθαίνει το πράγμα. Όταν μιλάνε για παρουσία σε ήχηδων θρησκευτικών αιρέσεων εντός του τουρκικού στρατεύματος, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ημάμιδες που δίνουν εντολές, λένε. Το λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και δεν ακούν, δηλαδή λένε κάποιοι αξιωματικοί, δεν ακούν, λένε, τους αρχηγούς, αλλά τους σεΐχηδες. Αυτό λένε, θα το δείτε τώρα, και αυτό πραγματικά μας προκαλεί εντύπωση. Ας δούμε πρώτα απ' όλα την προειδοποίηση του Οσγκιού Ροζέλ στον Υπουργό Άμυνας, που λέει «Σημάζεψε τα μυαλά σου, αλλιώς ερχόμαστε εμείς», και την προειδοποίηση για πραξικόπημα και επανερχόμαστε. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikatlara, bu cemaatlere, Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepiniz apar topar Atatürk resimlerine sarıldınız. Atatürk resminden rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, bir şekilde pohpollamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya biz onun aklını başına getireceğiz. Πολύ σκληρός, Μανώλη, ο Ζερέ. Όλα αυτά για το στάτευμα. Βέβαια. Για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό. Για την ιδεολογία, ρε παιδί μου, του Κεμάλ. Τώρα εδώ είναι κεμαλιστές, ισλαμιστές. Αυτό είναι τώρα εδώ που παίζεται. Αλλά εδώ μιλάμε για βαθύ ρήγμα, για διχασμό. Το οποίο έχει και πολιτικές αντιδράσεις, όπως βλέπουμε, και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό, Μανώλη. Πόσο εύκολο είναι. Θα το δούμε. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Ερντογάν δεν έχει παρέμβει ακόμη. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Να σας πω γιατί υπάρχει ανησυχία, για να εξηγήσουμε και την τουρκική πραγματικότητα. Την τελευταία 20ετία, αυτό το υπάρχουν και οι εκθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, γι' αυτό και τα λέμε, πριν από το 16 είχαν οργανωθεί εντός του στρατεύματος οι γκιουλενιστές, τοποθετούνταν σε κρίσιμα πόστα οι γκιουλενιστές αξιωματικοί και παραμελούνταν οι υπόλοιποι κεμαλιστές. Και τι συνέβη? Κάποια στιγμή ήρθε η απόπειρα πραξικοπήματος. Ήθελαν να ρίξουν τον Ερντογάν. Δεν τα κατάφεραν. Και ευτυχώς συνεχίστηκε αυτό το πολίτευμα στην Τουρκία, όπως μπορεί να το σχολιάσει ο καθένας, αλλά όλα τα κόμματα στήριξαν τον Ερντογάν και καλώς τον στήριξαν εκείνη την εποχή εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Τώρα λένε όμως ότι φαίνεται ότι δημιουργούνται άλλες παρόμοιες ομάδες με θρησκευτικές αιρέσεις, με σεΐχηδες που δεν ακούν οι στρατιωτικοί
τους αξιωματικούς, τους ανώτερούς τους, αλλά ακούν τους Σεϊχίδες. Οι οποίοι είναι κατά του Ερντογάν, Μανώλη. Όχι υπέρ, δηλαδή υπέρ. Κοιτάξτε, mm-hmm. και, πολλοί, και πριν ήταν υπέρ. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να οργανώνονται, ούτε μπορώ να πω ότι είναι υπέρ. Είναι, είναι Ισλαμιστές. Γιατί δεν το ξέρεις. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι ομάδες κάποια στιγμή εναντίον. Σε ποια κατεύθυνση. Ενώ... Να κάνουν τι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αναφέρουν, εγώ δεν το ξέρω, mm-hmm. αναφέρουν οι αναλυτές όπως βλέπετε και, και η αντιπολίτευση. Ότι μην ακούτε αυτούς, θα ακούτε εμάς. Κάθε Παρασκευή να πηγαίνετε, αφήστε τα, να πηγαίνετε να προσευχηθείτε. Επίσης, στο ΤΑΦ 24 διαβάζαμε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα, αξιόπιστη ιστοσελίδα, ότι υπάρχουν ομάδες μέσα στο στράτευμα που ακούν μια άλλη ομάδα, τη Σαντάτ, που αυτή mm-hmm. ήταν που υπήρχαν κατηγορίες ότι εκπαίδευαν τους πολεμιστές που πήγαιναν στη Λιβύη, στη Συρία κτλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Το ζήτημα είναι ότι ξέσπασε ένα μεγάλο επεισόδιο μέσα στη σχολή πεζικού mm-hmm. με ανθιπολογαγούς, όπου παρενέβη η αστυνομία και μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτή η διχόνοια στο τουρκικό στράτευμα, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν. Λένε στον Υπουργό Άμυνας, συμμάζεψε το στρατό, αλλιώς θα σε συμμαζέψουμε εμείς. Λένε ότι υπάρχουν σε ήχηρες εντός του στρατεύματος, ότι πρέπει να τους απομακρύνουν άμεσα αυτοί. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει οι ανθιπολοχαγοί, τον Κεμάλ, προσπαθούν να κάνουν χούντα, να κάνουν διώξεις εναντίον των υπολείπων, των θρησκευομένων. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Το θέμα είναι όμως δεν είναι καθόλου καλό το κλίμα. Όλες αυτές οι κατηγορίες που λέμε εκφράστηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, από τον Υπουργό Άμυνας, από τον Özgür Özel, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Tuzla Piyade Okulu. FETÖ gitti ve bakınız şimdi oraya hangi tarikat ya da cemaat geldi. Herkes bu soruyu soruyor. Muhalefet soruyor, yakasına Atatürk fotoğrafı asmak istemeyen Teğmen emri kimden alıyor? Emir komutandan mı, şeyhten? Sahip çıkan Teğmenlerin de görevden uzaklaştırılmasıyla başladı tartışma. Ordu içinde yeni tarikatlar mı var? Emri şeyhlerden mi alıyorlar tepkisiyle büyüyor. Silahlı kuvvetler mensupları Atatürk'ün ordusundalardır ve sadece devletlerine bağlı olmaları gerekir. Başka bir yere bağlı, başka birinden emir alırlarsa aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi devletin silahlarıyla meclisi...